Για μία ακόμη φορά η ελληνική εταιρεία ανακύκλωσης επιβράβευσε τον Δήμο Ρεθύμνου με νέο όχημα για την υπηρεσία ανακύκλωσης και αυτό γιατί ενώ σε ολόκληρη την Ελλάδα λόγω της οικονομικής κρίσης η ανακύκλωση φθήνει, στον ομό Ρεθύμνου καταγράφηκε εντυπωσιακή αύξηση 20% σε σχέση με πέρυσι. Ο Δήμος είναι από τους πάρα πολύ καλούς Δήμους στο κομμάτι της ανακύκλωσης. Έχει μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση φέτος και γι' αυτό το λόγο γίνεται και αυτή η δωρεά σήμερα, όπως τους βοηθάμε και σε ό,τι άλλο έχουν ζητήσει, γιατί είναι, σας είπα, από τους Δήμους οι οποίοι λειτουργούν πάρα πολύ καλά το έργο της ανακύκλωσης. Και πιστεύω αυτό να συνεχιστεί. Ο Δήμος προσπαθεί για το καλύτερο για την ανακύκλωση. Έχει βγάλει ένα πρόγραμμα για τα σχολεία, για ενημέρωση στους μαθητές, έτσι να περάσει το μήνυμα της ανακύκλωσης για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον. Και είμαστε σε αυτή την ευχάριστη θέση σήμερα να παραλαμβάνουμε το αυτοκίνητο. 1.767 κάδους έχει παραχωρήσει η ελληνική εταιρεία ανακύκλωσης στους Δήμους Ρεθύμνου, Αγίου Βασιλείου και Μυλοποτάμου και από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Οκτώβριο του 2014 περίπου 4.000 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών μεταφέρθηκαν από τα 6 και στο εξής 7 οχήματα για την υπηρεσία ανακύκλωσης. Αυτό είναι μια επιβράβευση των προσπαθειών του Δήμου μας για την ανακύκλωση, γι' αυτό η εταιρεία μας δίνει αυτό δώρο το όχημα. Εμείς θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους δημότες που ανταποκρίνονται στο πρόγραμμα της ανακύκλωσης και θα τους ζητούσαμε ακόμα να προσπαθήσουν ακόμα περισσότερο. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους δημότες που έχουν ανταποκριθεί πάρα πολύ καλά στην έννοια της ανακύκλωσης και διαχωρίζουν τις συσκευασίες στους μπλε κάδους. Θα θέλαμε όμως να επιστήσουμε την προσοχή στο να γίνεται σωστή ανακύκλωση. Δηλαδή να αδειάζονται οι συσκευασίες, να ξεπλένονται και να τοποθετούν στους μπλε κάδους και μεγαλύτερη προσοχή στο να μειώνουμε τον όγκο των συσκευασιών. Δηλαδή οι κούτες πρέπει να σπάζουν για να τοποθετούνται μέσα στους κάδους ώστε να αξιοποιείται ο όγκος του κάδου και να μην γεμίζει αμέσως.